Κύριε Δελή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Παρδούνια. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Τι κάνετε, τι γίνεται εκεί με το νομοσχέδιο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά? Συνεχίζεται η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα συνεχιστεί και αύριο και πιθανά και μεθαύριο, γιατί έχει γραφτεί ένας μεγάλος αριθμός βουλευτών που θέλουν να μιλήσουν. Είναι πάνω από 120. Μάλιστα. Πάντως βλέπω ότι η αντιπολίτευση, κάθε μία βέβαια από τη δική της οπτική και ιδεολογική πλευρά, διαφωνεί με το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι το νομοσχέδιο που αναβαθμίζει και προχωράει μπροστά τη δημόσια εκπαίδευση. Και θέλω να δούμε λοιπόν πώς το προσεγγίζει το ΚΚΕ και ποια είναι η θέση σας. Ναι, όντως έτσι είναι, όπως το περιγράφεται. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή το εμφανίζει ως ένα νομοσχέδιο νέων οριζόντων. Προσπαθεί να πείσει την κοινωνία, προσπαθεί να επικοινωνήσει ότι πρόκειται για ένα καινοτόμο νομοσχέδιο, το οποίο θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο αύριο για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Φυσικά η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Καταρχήν δεν πρόκειται για ένα καινοτόμο νομοσχέδιο, αλλά πρόκειται για τη συνέχεια ενός νομοσχεδίου, νόμου πλαισίου μάλλον, γιατί αυτή είναι την έννοια. Πλαίσιος, ναι. Είναι ένας νόμος πλαίσιο κυριολεκτικά, με 464 άρθρα, που ρυθμίζει, που θέτει το πλαίσιο της λειτουργίας των πανεπιστημίων. Πρέπει να πούμε εδώ, κύριε Μπαρδούνια, ότι τα τελευταία 15 χρόνια από το 2007 έχουν ψηφιστεί άλλοι 4 τέτοιοι νόμοι. Αυτός είναι ο 5ος στη σειρά από τη Νέα Δημοκρατία. Νόμος Γιαμαντοπούλου, νόμος Αρβανιτόπουλου, νόμος Γαβρόγλου και νόμος Γιαννάκου, που ξεκίνησε τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Η πορεία αυτών των νόμων κάθε φορά, με κάθε έναν από αυτούς τους νόμους, γινόταν ένα βήμα μικρό ή μεγαλύτερο στη λεγόμενη επιχειρηματική λειτουργία του Πανεπιστημίου. Αυτή είναι η ουσία, ώσπου έρχεται τώρα ο σημερινός νόμος της Νέας Δημοκρατίας, αυτός ο τεράστιος νόμος, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο ολοκληρώνει αυτή την πρώτη φάση, τον πρώτο κύκλο της επιχειρηματικής λειτουργίας, της μετατροπής δηλαδή του Πανεπιστημίου σε ανώνυμη εταιρεία. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα που το βγάζει το ΚΚΕ. Θέλουμε να είμαστε σαφείς σε αυτό. Είναι ένα συμπέρασμα που προκύπτει μέσα από το νομοσχέδιο. Δεν είναι μόνο τα ξενόγλωσσα προγράμματα τα οποία γενικεύονται και τα οποία βεβαίως είναι επιπληρωμή, δεν είναι μόνο τα μεταπτυχιακά, όπου δυσκολεύεται κανείς να βρει πια δωρεάν μεταπτυχιακό, έτσι δεν είναι? Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Τα ελληνικά πανεπιστήμια, και να πούμε εδώ βεβαίως, για να τα λέμε όλα, ότι αυτός που έδωσε τη μεγαλύτερη όθηση σε αυτή τη γενίκευση των διδάκτων στα μεταπτυχιακά ήταν ο κ. Γαβρόγλου, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, για να μην το προσωποποιούμε. Είναι στη συνέχεια όλες εκείνες οι επίσημα χορηγούμενες καταρτήσεις και από τα κέντρα διαβίου μάθησης, τα οποία λειτουργούν εντός των πανεπιστημίων, είναι η εμπορική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των πανεπιστημίων μέσα από τις εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης πανεπιστημιακής περιουσίας. Και εδώ μπαίνει το ζήτημα το οποίο έχει γίνει ένα από τα πρώτα ζητήματα της επικαιρότητας, και σωστά κατά τη γνώμη μας, για τα δάση στο Περτούλι και στο Ταξιάρι της Καλοκηδικής, που ουσιαστικά παραδίδονται βορρά στις ορέξεις μεγάλων επενδυτών, τέλος πάντων, για να μην έτσι όπως τους ονομά. Κύριε Δελή, για να μείνουμε λίγο στο θέμα του Πανεπιστημίου. Έδωσα ορισμένα στοιχεία για το πώς αυξάνει, πώς δυναμώνει η επιχειρηματική λειτουργία του Πανεπιστημίου. Έχει λοιπόν η πλευρά της κυβέρνησης για το διάλογο ένα επιχείρημα που λέει ότι και τα πανεπιστήμια θα πρέπει τα ίδια να αναζητήσουν χορηγίες, να αναζητήσουν χρηματοδότηση. Το λέει ευθέως. Αξιοποιώντας ό,τι έχουν από προγράμματα, από εκδηλώσεις, ακόμα και αίθουσες μεγάλες να τις δίνουν σε φορείς να κάνουν εκδηλώσεις επιπληρωμή κτλ. Και είπε και κάτι ακόμα ο Πρωθυπουργός. Ισότητα δεν είναι η εξίσωση προς τα κάτω, αλλά οι ίδιες δυνατότητες για όλους. Για να το σχολιάσουμε λίγο αυτό. Είναι η εξίσωση, όχι η ισότητα στις δυνατότητες και στις ευκαιρίες, η ισότητα στα δικαιώματα. Η ισότητα μόνον τότε εννοείται ως ισότητα,
όχι ως ισότητα ευκαιριών, αλλά ως ισότητα δικαιωμάτων. Είναι πολύ βασικό ζήτημα αυτό, ξέρετε, δεν είναι ένα φιλοσοφικό ζήτημα, ένα θεωρητικό, έχει πολύ πρακτικό αντίκρισμα. Όμως, σε αυτό που είπατε κύριε Μπαρδουνιά, η κυβέρνηση δεν κρύβει τα λόγια της. Πράγματι, λέει ότι θα χρηματοδοτεί με όλο και λιγότερα χρήματα, δεν το λέει, αλλά το κάνει, τα ελληνικά πανεπιστήμια και θα πρέπει αυτά να κόψουν το λαιμό τους, για να το πω έτσι λαϊκά, και να βρίσκουν χρήματα από άλλες δραστηριότητες, από επιχειρηματικές δραστηριότητες, μέχρι και εταιρείες τεχνοπλαστούς και spin-off και startup θα ιδρύουν τα πανεπιστήμια και, και οι σχολές, σε συνεργασία με βιομηχανίες, με επιχειρηματικούς ομίλους, προκειμένου να διερευνούν την πιθανότητα ανακάλυψης, τέλος πάντων, μιας πατέντας, η οποία θα απολυθεί μετά και θα αποκτήσει έστω το πανεπιστήμιο. Αυτά τα λέει η κυβέρνηση και θα έλεγα ότι δεν λέει κάτι καινούριο. Αρκετά από αυτά ήδη γινόταν, απλώς τώρα κωδικοποιούνται, ταξινομούνται και νομίζω ότι τώρα τα βάζει και σε μία σειρά αυτή η κυβέρνηση. Το θέμα, κύριε Μπαρδούνα, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι από όλη αυτή την επιχειρηματική λειτουργία του πανεπιστήμιου. Αυτό είναι το ερώτημα. Όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αυτά δεν θα ξεκινήσουν, τα περισσότερα από αυτά ήδη γίνονται. Όλα αυτά πόσο ωφέλησαν τους Έλληνες φοιτητές, πόσο ωφέλησαν οι σπουδές τους, και ένα είναι δωρεάν, όπως επιτάσσει άλλωστε και το Σύνταγμα, και τα πτυχία τους να έχουν ένα αντίκρισμα. Νομίζω ότι η απάντηση εδώ είναι, την ξέρει όλος ο κόσμος. Ούτε δωρεάν ήταν η παιδεία και ούτε είναι, ξεπαραδιάζονται οι λαϊκές οικογένειες για να μπουν πρώτα τα παιδιά τους και μετά τα πανεπιστήμια και μετά για να τα σπουδάσουν, και τα πτυχία τους δεν έχουν κανένα αντίκρισμα. Αυτή η περιβόητη σύνδεση για την οποία μιλάει η κυβέρνηση με την αγορά εργασίας, αν δεν κάνουμε λάθος, ξεκινά από το πτυχίο. Όταν το πτυχίο υποβαθμίζεται λοιπόν, γιατί είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί όσο αδυνατίζεις το περιεχόμενο του πτυχίου, όσο αφαιρούνται μαθήματα βασικά από τον προπτυχιακό κύκλο μαθημάτων και μεταφέρονται στον μεταπτυχιακό κύκλο, στον επιπληρωμή, στην ουσία απαξιώνεις το πτυχίο. Εδώ, σε αυτό το νομοσχέδιο, έχουμε μια ευθεία υποβάθμιση του πτυχίου των καθηγητικών σχολών, με την έννοια ότι αποσπάτε, αφαιρείτε, ξεριζώνεται η παιδαγωγική επάρκεια που είχαν τη δυνατότητα να πάρουν οι φοιτητές. Και τώρα θα πρέπει να πάνε να το αγοράσουν. Θα σας πει όμως κάποιος, εντάξει, αυτός που πάει να σπουδάσει, ας πούμε, πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας ή γιατρός ή τέλος πάντων ηλεκτρολόγος μηχανικός, τι να την κάνει την παιδαγωγική επάρκεια. Αυτός θέλει να είναι ένας πολύ καλός εξειδικευμένος επιστήμονας που να μπορεί να αποδώσει και να έχει τη δυνατότητα να κάνει έρευνα. Ναι. Αυτό που θα το πει, θα έχει δίκιο, αλλά εγώ μίλησα για τις καθηγητικές σχολές, τους φιλολόγους, τους φυσικούς, τους χημικούς. Ένα τμήμα των οποίων, στους φιλολόγους περισσότερο, προσανατολίζεται προς την εκπαίδευση. Στο να εργαστούν στην εκπαίδευση, τη δημόσια ή την ιδιωτική. Τώρα πλέον δεν μπορεί να εργαστεί κανείς στην εκπαίδευση χωρίς το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας. Αυτό υπήρχε ως μάθημα επιλογής στο φιλόλογο, στον ιστορικό, στο χημικό, στο φυσικό, στο μαθηματικό. Υπήρχε, και όσοι τέλος πάντων είχαν τέτοιο προσανατολισμό και τέτοια διάθεση να εργαστούν ως εκπαίδευση και έπαιρναν αυτά τα μαθήματα. Τώρα αφαιρούνται από τον προπτυχιακό κύκλο και γίνεται ένα ξεχωριστό έτος 2 εξαμήνων. Στην αρχή δεν θα είναι επιπληρωμή, θα λειτουργήσει με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά πάρα πολύ γρήγορα νομίζουμε ότι θα τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πάμε εκεί. Σας λέω τώρα, σας βάζω ψηφίδες, οι οποίες τελικά δημιουργούν το μεγάλο παζλ του εμπορικού κέντρου που λέγεται του Πανεπιστημίου, που θα λειτουργεί ως εμπορικό κέντρο. Κύριε Δέλη, σήμερα στη συζήτηση ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν μια πολύ σκληρή ομιλία, επιθετική ομιλία. Χρησιμοποίησε βαριές εκφράσεις, αξιοποιώντας βέβαια μια απρέπεια ενός βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ωστόσο ζήτησε συγγνώμη. Και θέλω να ρωτήσω, όταν βγαίνεις και λες δημοσίως ότι δεν θες κλίμα τοξικότητας και ότι θα κάνεις εκλογές σε ένα χρόνο, αυτό το στυλ στην ομιλία, η επιθετική και η τοξική ομιλία, μήπως φωτογραφίζει πρόορες εκλογές? Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να κατηγορείς τους πολιτικούς αντιπάλους για τοξικότητα και την ίδια στιγμή να τη χρησιμοποιείς εσύ. Νομίζουμε σήμερα στην πρωθυπουργική ομιλία υπήρχαν ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις. Υπήρχαν κάποιες εκφράσεις. Έχουν πολύ σκληρές εκφράσεις. Θα έλεγα ότι μάλλον υπαγορεύονται, κύριε Μπαρδούνη, από την ανάγκη έτσι της συντήρησης ενός δικοματικού καυγά. Κάθε φορά είτε ο ένας είτε ο άλλος κάτι θα βρίσκουν
από το πουθενά κυριολεκτικά προκειμένου να τσακώνονται. Το σίγουρο είναι ότι τέτοιου είδους προσωπικές εκφράσεις και αντιπαραθέσεις δεν νομίζω ότι οδηγούν πουθενά. Μπορεί να εξυπηρετούν αυτή τη δικοματική αντιπαράθεση. Εμείς αποφεύγουμε και δεν τις χρησιμοποιούμε ποτέ. Εντάξει, το ΚΚΕ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση στη Βουλή όσον αφορά την ηθική. Είναι πολιτική, δεν έχουμε προσωπική αντιπαράθεση εμείς με τους ανθρώπους. Δεν είναι η προσωπική πολιτική της κυρίας Κεραμέως ή του προηγούμενου, του κυρίου Γαβρόγλου ή του κυρίου Φίλη ή οποιοδήποτε εδώ είναι. Εδώ συγκρούονται πολιτικές λογικές και πολιτικές στρατηγικές. Η εκτίμηση του κόμματός σας είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν ειλικρινής σε αυτό που είπε, ότι δεν θέλει πρόορες εκλογές και θα πάει στα τέλη της τετραετίας, ή ήταν μια προσπάθεια ξαναβάλει το σύστημα να δουλέψει ώστε να μην χάσει το προσόν του ευνηδιασμού όταν και ο εφόσον ο ίδιος το επιλέξει? Από ό,τι φαίνεται, παίζει ήδη τώρα της λεγόμενης πολιτικής σταθερότητας. Ποιος είναι αυτός ο οποίος την εξασφαλίζει, την πολιτική σταθερότητα? Προσέξτε, μια πολιτική σταθερότητα, αυτό ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, γι' αυτό κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα την κυβέρνηση. Προσέξτε, μιλάμε για μια πολιτική σταθερότητα κατά την οποία ψηφίζεται ένα σωρό αντιλαϊκοί νόμοι. Εμείς δεν είμαστε και πολύ θετικοί με αυτού του είδους την πολιτική σταθερότητα, με την έννοια ότι λείπει ένας καθοριστικός παράγοντας, αυτός που θα αλλάξει τα δεδομένα, και αυτός είναι ο λαϊκός παράγοντας, είναι οι λαϊκοί αγώνες. Τι να την κάνει ο λαός αυτή τη σταθερότητα? Δηλαδή τέτοια σταθερότητα να ψηφίζονται κάθε εβδομάδα 2 και 3 αντιλαϊκά νομοσχέδια, τι να την κάνουμε? Δεν είναι μια σταθερότητα σε όφελος του λαού? Από εκεί και πέρα, το αν και πότε θα γίνουν οι εκλογές, τι να σας πω, δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο μυαλό του. Τελειώνοντας, κύριε... σε ένα χρόνο το πολύ θα γίνουν. Είμαστε. Κύριε Δελίου, ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή μας, την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ήθελα να σας ρωτήσω καταρχήν ένα σχόλιο να μου κάνετε για τη φωτιά στο κτίριο του Real FM, αλλά και γενικότερα για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια πολλά μέσα ενημέρωση, πολλοί δημοσιογράφοι στοχοποιούνται και γενικά η προσπάθεια να δοθεί η είδηση, η ερευνητική είδηση στοχοποιείται. Και είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Ναι, ναι. Καταρχήν το κόμμα μας θα καταδικάζει άμεσα, απερίφραστα και χωρίς κανέναν αστερίσκο. Αν προσέξατε και στην τοποθέτηση του γραμματέα του Δημήτρη του Κουτσούμπα σήμερα στη Βουλή, από αυτό το ακριβώς το θέμα ξεκίνησε. Είναι καταδικαστέα πέρα για πέρα αυτή η ενέργεια. Δεν ξέρουμε τι σκοπό είχαν και τι στόχο. Πάντως σε κάθε περίπτωση αξιοποιείται, αν θέλετε, αυτό, τέτοιου είδους ενέργειες και από τις κυβερνήσεις προκειμένου να αυξήσουν τα κατασταλτικά μέτρα, και βεβαίως μας προβληματίζει το γεγονός ότι στρέφονται ενάντια στον τύπο, ενάντια σε δημοσιογράφους, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης εν πάση περιπτώσει, με τα οποία μπορεί κανείς να συμφωνεί ή διαφωνεί, αλλά σε κάθε περίπτωση το δικαίωμά τους να λένε τη γνώμη τους είναι ένα διαπραγμάτευτο που δεν συζητάμε γι' αυτό. Με αυτήν την έννοια τα καταδικάζουμε και πράγματι και εμάς μας προβληματίζει το γεγονός το οποίο είπατε. Κύριε Γιάννη Δελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Επίσης, γεια σας.